Είμαστε εδώ με το γυμναστή της ομάδας των Αόνδρυσιών, το Βιούκα Μάνο. Μάνο, πες μας λίγο, το παιχνίδι έτσι ήταν αρκετά σκληρό. Υπήρχε αρκετή ένταση στο παιχνίδι. Ποιο είναι το σχολείο σου? Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες των γιορτών για να προετοιμαστούμε. Όταν μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι δύσκολο να μαζεύω τις παίχτες. Αλλά στα Βερλίσια φέτος γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαστε μια οικογένεια. Προσπαθούμε για το καλύτερο και έτσι κερδίσαμε. Είδαμε μια κομπίνα που έγινε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί τι ήταν το. Ήταν κάτι που έγινε που δεν προλαβαίνει να υποθεί στο ημίχρονο, ή ήταν μια κομπίνα που θέλει να στήσει? Ο προπονητής μας δουλεύει πάρα πολύ τις κομπίνες. Γενικά από το corner μέχρι τα foul. Προσπαθούμε, σου ξαναείπα πριν, για το καλύτερο. Δουλεύουμε καλά και μερικά πράγματα μας βγαίνουν. Στο ποδόσφαιρο, όταν δίνεις υγεία, σου επιστρέφει υγεία. Αυτό. Έπρεπε να κερδίσουμε. Κερδίσαμε. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες Αθήνας και στην Αρμενική να επιτεύξει το στόχο της, που είναι η παραμονή.